εξαιρωμένες του λεκτινδάφτην και ανεμαθολατρία. Και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κετεύομαι. Κατάπεμψω το πνεύμα στο Άγιο Θυμάς και επί τα προκείμενα βρατάφτα και πίεσον των μενάρτων τούτων, τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτήριο του τίμιον αίμα του Χριστού σου. Μεταβαλώ το πνεύμα σου το Αγίο, ώστε και νέστε τη μεταλαμβάνωση νύψη ψυχής άμεση αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος Βασιλείαν, να πλήνουμε εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα. Έτι προσυρωμέσου του λεγκυντά φυλατρία περί των εμπίστων αυξαμένων προπατώρων πατέρων πατριαρχών αποστόλων, κηρύκων ευαγγελιστών ομολών και των εγκατεπτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστεται τελειωμένο. Εξαιρετός της Παναγίας Αγράντου, υπερευλογημένης εν τόξου, εσκυνής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία. Για να στάθω την τρίτη ημέρα κατά τον Τραχάρα, Άγιε Θεέ, και ανέπτωνα εις τους ουρανούς και καθεσμένον εκ δεξιών του ατρός. Και πάλι με ερχόμενες μεταδόξεις, κρίνεσθαι και νεκρούς, ού της βασιλείας οποίας θεβαίνει. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριο των Θεοτιών, το εκ του πατρός του πορευόμενον, το συμπατρίκι αιγιώς συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον των αλήσαν διαδοκτωτικών, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ομολογώ ευάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος Θεού. Ιωάννη Μαρία Σιρήνης Αντωνίου,
Και υπέρ του συγχωρήθηνα τη παπλή μέρη μανεμούσων δικαιακούσεων, όπω κυρίω ο Θεό τα ψυχά σε αυτό εντελήγια να πάγονται. Μελέτητε την βασιλεία των ουρανών και άφεσον τον εαυτό να μαρτύρουν παραπίστων του αθανάτου βασιλεί και τιμωρεί τη σώμετα του κυρίου Δεϊθόμε. Ο Θεό των πνευμάτων και πάει σε αυτό τον θάνατο καταπατήσα, τον διάβολο καταργήσα και ζωή του κόσμου στο τρισάνο. Αυτό κύριε ανάπαυσον και την ψυχή του υπερπίστεω και πατρίδο αγωνισαμένου και πεσόντου. Κατά την πάμενο του ποιητή πολύ Χριστά και Σέγγι και τον Τούλο του Θεού, Αλεξάνδρα, Ζακαρίου, Χρυσή Ιωάννη, Μαρία, Ειρήνη Αντωνίου, και κατάταξαν αυτού σε τόπο κοινό, εν τόπο πλερό, εν τόπο αναψύξεω, έφτα απέδρα την ειδική και στην ακόμη. Παναμάρτημα του παραπλό γραφέ, εν λόγω, η έρχο, η διανία, σαγατό και επιλάχθρωπο σε συγχώρησο. Ότι ού και στην άνθρωπο, ω ζήσετε και ο καμαρτήσει, συγκαρμόνο εκτό αμαρτία υπάρχει, η δικαιοσύνη του δικαιοσύνη των ανεκολόγων του αλήθεια, του κυρίου Δεϊτόπε, ότι εσύ η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του υπεπίστεω και πατρίδο, αγωνισαμένου και πεσόντου, κατά την βάρβαρη του κοινή βολή, Χριστά και Σέλη, και τον δούλο του Θεού, Αλεξάνδρα, Ζακαρίου, Χρυσή, Ιωάννη, Μαρία, Ειρήνη, Αντωνίου, Χριστέ, ο Θεός ημών, και στην δόξα να βέβαια, στην ανάρκεια του Πατρί και του Παναγίου και Αγαθό, και έτσι όπως σου πνεύμα την ίδια και στου αιώνα των αιώνων. Αιωνία σα η μνήμη αξιολαγάρι, με κέντρο με μνήμη. Αιωνία σα η μνήμη αξιολαγάρι, με κέντρο με μνήμη. Αιωνία σα η μνήμη αξιολαγάρι, με δικαίωση και καταρχή στο μάθημα των πυρών τη Κύπρου.
Ο Χριστάκης Τροφέου Ζένιος γεννήθηκε στο Αλκαβά τον Μάιο του 1995. Ήταν το πρώτο από τα τρία παιδιά του κυρίου Σωτήρη και της κυρίας Αλεξάνδρας. Πήγε στο Ιωνικό Σχολείο Αλκαβά και μετά στην Εθνική Σχολή Ελευθερία. Το 1993 κατατάγησε στην Εθνική Σχολά. Τον Ιούλιο του 1994 υπηρετούσε το πυροβολικό στην Αθαλάσσα και έφερε το Παρχόπουλο Κίεβ. Όταν άρχισε η Εθνική Σχολή, το τάγμα που υπηρετούσε μετακινήθηκε στην περιοχή Γεροράκου για ενίσχυση των εκεί δυνάμεων της Εθνικής Σχολάς. Μετά την κατάλαψη του Πυρός, στις 23 Σεπτόμβρη του 1994, σε κάποια αποστολή που ανέλαβε στην ΜΕΑ και στρατιώτες, σκοτώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε ο μοναδικός από τους συντρόφους που επέζησε, το στρατιωτικό αυτοκίνητο που επέβαινα τιμήθηκε από ενέργεια κούρκο στο ελληνικό κόμμα Πορβασίλη με βλήμα όλου. Αποτέλεσμα ήταν ανάσημα οι δύο σύντροφοι. Ο Χριστάκης, σοβαρά τραυματισμένος, μετεφέρθηκε με αρκετή καθυστέρηση στο ελληνικό νοσοκομείο Λευκοσίας από άντρες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου απεβίωσε λίγες ημέρες αργότερα. Μέσα στη σύγκληση των ημερών εκείνων, η ταφή του έγινε πρόσφυγα στο Δημητρίο Αλεξάνδρα, χωρίς να ειδοποιηθεί η οικογένειά του. Αφού περνούσαν ημέρες και οι γονείς που δεν ήταν νέα του, άρχισαν να τον αναζητούν από το ένα στρατόπεδο του άλλου και αργότερα από το ένα του νοσοκομείο του άλλου. Κανένας δεν ήξερε και δεν του έλεγε ότι ήταν. Όταν ο πατέρας του, μετά από πολλές προσπάθειες, κατάφερε να επικοινωνήσει με τον διοικητή του, αυτός του είπε ότι τον έσπερε σε κάποια αποστολή και δεν περιμένει να γυρίσει. Αφού οι μέρες περνούσαν και ο Χριστάκης δεν γύρισε, ο διοικητής του ειδοποίησε τους γονείς του να πάρει την προσωπικά στο στρατόπεδο να τους ενημερώσει που βρίσκεται στην περιοχή του. Εκεί τους παρέδωσε τα προσωπικά του αντικείμενα και τους ανακοίνωσε ότι ο γιος τους σκοτώθηκε στον καθήκον για την πατρίδα πριν από πολλές μέρες. Αλλά όπως τον ίδιο ήταν εύκολο να το πει, γιατί ήταν ένας από τους πιο αγαπημένους του στρατιώτες, γιατί το διέκρινε πάντα μεγάλη κόρη και γενναιότητα. Τους σιώδησε στο Δημητρίου Λαγκαδάνθρας και τους υπέδειξε περίπου τον τόπο που ήταν χαμένο. Η γενέθλια του στον Αγαπά ανελέχθηκε με δύο μεχονοδείς προς τη Λίκη. Τα δύο του αδέρφια, Παναγιώτης και Λίκη, έδωσαν το όνομα του σε ένα από τα παιδιά του, τον Χριστιάνα και τον Χριστάκη. Τον Ιούλιο του 2001, μετά την εκταφή όλων των νοσοκών από το Σπαρτιδιό και Μικρού Λαγκαδάνθρας, ταυτοποιήθηκαν τα λήψανα του με την μέθοδο του DNA και παραδόθηκαν την οικογένειά του και τα πιάστηκα στις 30 Ιουνίου του 2002 το χώρο του ποινίου τη γενέθλιά του τον Αγαπά. Συμπατριώτες και συμπατριώτες, η απόδοση ποινής που τον Ιούλιο Αγαπά θα στάξει με τον Ιουσέγγιο είναι οφειλόμενη για διαχρονική επιταγή. Συναισθανόμαστε πλήρως τις βαρύτητες ευθύνες της δικής μας γενιάς απέναντι στην πατρίδα και στα παιδιά μας. Γι' αυτόν τον λόγο αγωνιζόμαστε για την επανένωση της πατρίδας μας και αδυνάτηση της κατοχής και του επικισμού. Δυστυχώς οι προσπάθειές μας δεν τελεσφόρησαν. Δεδομένης της έντασης της αδιαλαξίας και της αλατονίας της Τουρκίας. Η Τουρκία εξακολουθεί να επιμένει στη στρατιωτική κατοχή μιας ευρωπαϊκής χώρας περιφρονώντας αρχές και ψηφίσματα των ΟΕΕ. Η καθημερινή δραματική υπόθεση της εθνικής μας συμφοράς υποδεικνύουν το μέγα χρέος και απελευθέρωση της πατρίδας μας. Χρέος και καθήκον όλων μας είναι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της χώρας μας. Ο αγώνας μας απαιτεί ενότητα και προσήλωση στα εναντικά του έθνου μας. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αυτό είναι οφείλει η Τουρκία. Ο αγώνας μας βασίζεται σε παγκόσμιες αρχές και αξίες. Στην επίλυση του Κυπριακού δεν χωράει οποιαδήποτε παρέκκληση από τις βασικές εφημερίδες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εργάζεται με αποφασιστικότητα καταβάλλοντας συστηματικές και επίμονες προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, διαμορφώνοντας παράλληλα στρατηγικές συμμαχίες μέσα από τις οποίες θα μπορέσει να διασφαλιστεί η εθνική και φυσική μας επιβίωση στην κοινή των πατέρων μας. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη δεν προτίθεται να δεχτεί για χάρη της επίλυσης του Κυπριακού οποιασδήποτε απαράδεκτες αναγνωριστικές θέσεις της Τουρκίας που αφορούν στη δημιουργία δύο κρατών, την παραμονή των στρατευμάτων κατοχής και στη συγκίνηση από την Τουρκία με πρόσημα την ασφάλεια των Τουρκίων. Η Κύπρος δεν μπορεί να είναι δέσμη για την εγγύηση των στρατευμάτων οποιασδήποτε θέσης της χώρας
τη διέγραψη τη αγγλική Τουρκία, η οποία επιδιώκει ουσιαστικά να θέσει τον ρόλο τη λόγω του Ιδρύματο. Η επιλογή μα αφορά μόνο σε μια δίκαιη κριτική λύση, μια λύση στη βάση τη οποία οι θυσίε όλων των θεσμών του Ιδρυματικού Ευκαιρία θα βελτιωθούν. Μια λύση που θα εκπληρωθούν οι πηγέ τη εισβολή, επανενώνοντα την πατρίδα μα, θέτοντα και θεμελιώνοντα στέρεε βάσει. Μια λύση που θα προσφέρει ειρήνη, ασφάλεια, θερματισμό του επικισμού, προστασία των πολιτιστικών και θρησκευτικών μας δομείων. Μια λύση που θα εξασφαλίσει την ευημερία του λαού μας, θα αποκαθιστά και θα διασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων, Ελληνοκυπρίων, Μαρμανιών, Αρμενίων και Λατίνων. Αγωνιζόμαστε για εξέπλεση μια λύση τη βιώσιμη και εκπληκτική που μα στηρίζεται στα βελτίου του ψηφίσματο λογαριασμού των Ελληνών και τι αρχέ του διεθνού ευρωπαϊκού δικαίου. Μια λύση που θα επανενώνει το έδαφο, το λαό και όλου του εθνικού κράτου που εκπέμπουν τι ιστορικέ και κοινωνική ομοσπονδία. Ο λαό μα δικαιούται να αναπτύξει την ελευθερία του και να νιώσει ασφάλεια. Αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη τιμή και δόξα στο Χριστάκι με τον νέο Ζένιο, τον οποίο μνημονεύουμε σήμερα και δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας στη θυσία του και παράλληλα καταθέτουμε την πίστη μας στα δίκαια του λαού μας. Ας είναι αιώνια η μνήμη. Κυρίες και κύριοι, πράγματι της ευκαιρίας και με την εδώ παρουσία μου, θα ήθελα να αναφερθώ στην προετοιμασία που διαβαίνει αυτή την περίπτωση. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στις δύσκολες στιγμές που περνάει όλη η κοινότητα του Αρακαβά και τον κύριο Κοντιό, τα οποία εκπλήγησαν από την πρόσφατη ειρήνη Ελλάδα. Η τραγική απώλεια της άμα φόβων των ανθρώπινων ζωών, από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν στις ορεινές περιοχές της Δέντρης και της Λάμαλας, μας συγκλώνησε. Η θλίψη μας από την απελευθέρωση δασικής γης και τις καταστροφές σε σπίτια και περιοχές των συναντών μας είναι ανίποτη. Η αλληλεγγύη και η στήριξη της κυβέρνησης προς τους κλιέντες είναι δεδομένη. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για την επούρωση των οδηγών και των συνεργών που επέφερε και την Έλλαδα στην Κυπριακή Πέτρο και στην Κύπρο για την Πόλη. Η κυβέρνηση ήταν και θα παραμείνει να είναι δίπλα στους κατοίκους των πληγήσεων περιοχών με αμπότερο σκοπό την παραμονή του παραγωγιά του και στην επαγγελματική επαναδραστηριοποίηση. Η στήριξη της πολιτείας σε πρακτικό, οικονομικό και ειδικό επίπεδο πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι πηγές των κατοίκων της περιοχής και οι πηγές της Κυπριακής Πέτρου θα οδηγηθούν γρήγορα. Μοιραζόμαστε μαζί σας την έννοια για τον φόβο, αλλά στρέφουμε δίπλα σας και μαζί θα ξεπεράσουμε αυτή τη δάσκοπη. Δεν είσαστε μόνοι, κυρίες και κύριοι. Είμαστε βέβαιοι ότι το κλείσμα και τη θέλησή σας, τα καμένα εδάφη, θα ξαναγίνουν σύντομα αγώνημα όπου θα διπλώσουν εκ νέου τη μανταλλιά και τα διάφορα αυτοκόλλητα τη περιοχή σας. Είμαστε βέβαιοι ότι το κλείσμα που υπάρχει στις ψηλές σας και στο περιβάλλον αυτό το οποίο σας θα αντικατασταθεί σύντομα με ευχάριστα χρόνια. Θα αντικατασταθεί από τα χρόνια των περιπτωτικών, των οδολογών οδέντρων, των μανταλλιών, των ευγιών, των χαλκιών, των βέρκων, των λεμιδιών, των ξυσταχών και των δακρύων που θα επικοινωνήσουν σύντομα το χωριό σα. Τα λοιπά πρώτα τη κυβέρνηση ήταν με μεγάλη την υποβαθμιστική πρόσκληση τη Ευρωπαϊκή των Δημοσίων. Λόγω καθώ είναι φυγή να παρευρίσκουμε σε έτσι τα δημόσια, ώστε να μνημονεύουμε και να δίνουμε την απαραίτητη σημασία στου ήρωε τη Κύπρου. Και ο Νέα Δημήτρη, το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιστιός, Άγιος Θεός, 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 ένα για το όνομα του Κυριαλέσου, 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 του Κυριαλέσου,
Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, θεέ βασιλεία σου, νυχθέ το όνομά σου, ως εν ουρανόν και επί της γης, τον άφτα ημών των ευπλούσιων, δώσει μη σήμερα μου διάθεση, είναι τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αυτοί εμεν ζουν, λέτε σημών και εμείς εν έλθει, σε εμάς πειρασμού, να ρίξει εμάς από πολύ. Ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμης και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αήκες ως αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων, τε τελειωμένων, τη ψυχή του δούλου σου σώτερα να παξών. Φύλα τον αυτήν εις τη μακαρία ζωή, την παρασύ φυλάντοπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματις, ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν. Και τάσο την ασλήσας των πεπαιδημένων, αυτός και την ψυχή του δούλου σου σώτερα να παξούν. Και λίγε αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν ημών η αγνή και άκραντος Παρθένος, η θεώνα φράστος κύσας απρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε, και συγχωρείτε με την ψυχή του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός και θα το μεγαλεώ σου, διομετά σου επάκουσον και λέησον. Έτι δεόμεθα υπεραναπαύσιος, του υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένου και πεσόντος, κατά την βάρβαρον του κυκίνης βόλην Χριστάκης δένει, και υπέρ του συγχωρητήνει απ' το παμπλημένου μου ανεκούσιν και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχή να αυτοεφθαιδεί και οι αναπαύονται, θέλει του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών, και άφεσιν τον εαυτού αμάρτιον παρά Χριστό το αθανάτου βασιλεί και θεμόν ετισόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσαρχος, όταν θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωή το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυστον και του υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένου και πεσόντος κατά την βάρβαρο του κυκίνης βολήν Χριστάκην άντρε, Χριστάκη Ζένιου και κατάταξαν αυτό εν τόπο την όν τόπο προερό εν τόπο να ψήξεως εν τα πέτρα την ηλίπη και στεναγμός. Παναμάθημα το παραπτού πραφέν, ελόγω η έργο, η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος ο συγχώρησον, ότι ουκ και στην άνθρωπος ως δεν θα αμαρτήσει, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου των ενακολόγων σου αλήθεια, του Κυρίου δεηθόμεν, ότι είσαι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάβαψη του υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένου και πεσόντου και βάρβαρου του Αβραάμ αναπαύσε και με τα δικαίων και αγίων συναρτήσε. Εμάς δελεήσε και σώσε, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστε και αείμιστε ερπέμον. Αιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστε και αείμιστε ερπέμον. Αιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστε και αείμιστε ερπέμον. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ακολουθεί η κατάθεση Στεφάνου. Ο έντιμος υπουργός μεταφορών επικοινωνιών και έργων κύριος Γιάννης Καρούς. Εκ μέρους του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναρμού κύριου Αβέρος Φιτοφύτου, ο Δόκτωρ Αντώνης Τυριανού. Κύριος Πέτρος Ιωσήφ. Εκ μέρους του Προέδρου του Δίκου κυρίου Νικόλα Παπαδόπουλου, η κυρία Άντρη Δημητρίου.
εκ μέρους του ΕΛΑΜ, το μέρος του Πολιτικού Συμβουλίου, κύριο Πέτρος Αυγουστή. Αγροτική οργάνωση Ευρωαγροτικός, ο κύριο Λάμπρος Αχιλλέος. Εκ μέρους της οικογένειας, ο αδερφότεχνος του ήρωα, κύριος Χρήστος Μαραγκώτης. Εκ μέρους της αστυνομίας ολοχίας, κύριος Ανδρέας Πιερή. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Λεμεσού, κύριος Λευτέρης Περικλή. Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Αραγκαπά, κύριος Βάσος Βασιλείου. Ο πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Πρασκού και Λαγίου, κύριος Εύρος Μολυβάς. Ο πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Διορώνας, κύριος Βάσος Μενελά. Δυσία Ραγκαμπά Βάσος Παπαθιωτή. Γοδυσία Ραγκαμπά Ευπινίκη Ιωάννη. Εκκλησιαστική Επιτροπή Ραγκαμπά κύριος Κωστάκης Παπαγεωργίου. Για το Σύνδεσμο Γυναικών Αραγκαπά, η Αντιπρόεδρος κυρία Ζωή Παπα-Νικολάου. Σύνδεσμος Αποδήμων Αραγκαπά, η Πρόεδρος κυρία Εμίλια Αντρέ. Οικογένεια Πανίκου Ιατρού. Οικογένεια Μάριου Προκοπίου. Οικογένεια Ιωάννου Κωνσταντίνου. Οικογένεια Νεόφυτου Ιατρού. Εκ μέρους της οικογένειας Δάρκου Γαβρίλου, ο Γιώργος Γαβρίλου και η οικογένεια Σύμου Παπα-Νικολάου. Γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Γνωρίζω από την όψη που μεριά μετράει τη γη. Απ' τα κόκκαρα τα καλβέτσι των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χεροχέρ ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χεροχέρ ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη και